Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα βρισκόμαστε στο Μοντφέ, μια όμορφη πόλη των 20.000 κατοίκων, από τις πιο όμορφες της Ελβετίας, η οποία βρίσκεται και αυτή στη λίμνη της Γενέβης, η Λακ Λεμάν, η οποία έχει γίνει ευρέως γνωστή λόγω ότι φιλοξενεί πάρα πολλά μουσικά φεστιβάλ και μερικά από τα πιο γνωστά. Οπότε, πάμε προς τη λίμνη. Λοιπόν, αυτή η πόλη από το 1946 κάνει το μουσικό φεστιβάλ του Μοντφέ, που είναι πολύ γνωστό. Από το 1967 κάνει το Montreux Jazz Festival, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο event, έχουν περάσει πάρα πολλοί κόσμος από εδώ. Κάθε 5 Σεπτεμβρίου, που είναι τα γενέθλια του Freddie Mercury, τον τιμά πάρα πολύ η πόλη και έχει και το φεστιβάλ Freddie Mercury. Θα δείτε εκείνη και το περίφημο άγαλμα του Φρέντι κάτω στην παραλία, ναι, στη λίμνη. Οπότε αυτή η πόλη το 1946 σκεφτήκανε να φτιάξουν να το γυρίσουν στη μουσική και να φτιάξουν το μουσικό φεστιβάλ, εκ των οποίων το ένα μουσικό φεστιβάλ έφερε το άλλο και φιλοξενεί αρκετά μουσικά φεστιβάλ, οπότε έχει γίνει γνωστή κυρίως για αυτό και για τη συνθήκη του Μοντχέ προφανώς. Λοιπόν, μας έκανε ωραίο καιρό. Μέρσι, κοιτάξτε πως σταματάνε, νιώστε βλάχος τώρα. Εδώ δεν ξέρω τι είναι. Τζίδε, βλέπω, φεύγω. Καταπληκτική ημέρα σήμερα. Βλέπετε. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, βλέπουμε τις γαλλικές Άλπες απέναντι. Αυτή είναι η λίμνη της Γενέβης, Λακ Λεμάν, η δεύτερη μεγαλύτερη της Ευρώπης. Λοιπόν, και εδώ είναι το άγαλμα του πιτσιρικά, το μπρούτζινο άγαλμα του πιτσιρικά που προσπαθεί να πιάσει το φεγγάρι. Γιατί γράφει ένα ποίημα, ας πούμε, και λέει «Εσύ μα μπίλ ετε λαλούν», δηλαδή και αν η μπίλια μου, η βόλη αυτή που παίζαμε τέλος πάντων, ήταν το φεγγάρι. Ωραίο είναι. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν βλέπετε, γίνεται ο χαμός. Σε 17 μέρες είναι το φεστιβάλ και είναι όλη η λίμνη γεμάτη, είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο. Δυστυχώς μας κρύβει τη θέα της λίμνης, αλλά σε 17 μέρες θα γίνεται χαμός εδώ από κόσμος. Βλέπετε εδώ σκηνές. Και αυτό πηγαίνει, παιδιά, για εκατοντάδες μέτρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο event, δηλαδή.
Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μουσικό κέντρο που θα γίνουν εκδηλώσεις σε 17 μέρες. Από ό,τι βλέπετε είναι και αυτό ένα τεράστιο εργοτάξιο, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να δεις κάτι πρόσωψη. Θα φιλοξενήσει δηλαδή αυτή η πόλη σε 17 μέρες χιλιάδες κόσμο από όλο τον κόσμο. Χιλιάδες ανθρώπους. Στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ της Ελβετίας προφανώς και δεν ξέρω και της Ευρώπης γενικότερα. Εδώ είναι ξεχωριστά, βλέπετε, με checkpoint και αυτά, γιατί για να ξέρουν και τα φορτικά που θα στρίβουν. Γίνεται ο χαμός. Ναι, παιδιά, είναι τόσο μεγάλο event. Εδώ νομίζω πρέπει να είναι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο ή το πιο ακριβό. Το Montreux Palace δεν είναι. Θεωρητικά. Και εδώ είναι το πάρκο με τις διάφορες προσωπικότητες που έχουν περάσει από εδώ. Πάμε μέσα να δούμε. Έχει και ψαράκια εδώ. Δεν ξέρω αν μου φαίνονται στο βίντεο. Ψαράκια, ένα μεγάλο ψάρι βασικά έχει. Όταν είχα έρθει πατάγαμε στο χορτάρι, τώρα δεν ξέρω. Τα βλέπω όλα τώρα τόσο τέλεια και έχουν τόσο δουλειά και που ντρέπομαι, με βρίσουνε. Λοιπόν, Αρέτα Φράγκλιν. Η βασίλισσα της Σόλ. B.B. King. Ο B.B. King. Αυτός πρέπει να είναι ο Ray Charles, εάν δεν κάνω λάθος. Προφανώς είναι ο Ray Charles. Το καταλαβαίνεις επειδή κοιτάει αλλού με τα γυαλιά, είναι τυφλός ο άνθρωπος. Έλα Fitzgerald. The First Lady of Song. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι τώρα όλα εδώ, έτσι. Πόσο δουλειά έχει πέσει. Ντρέψε να πατήσει το χορτάρι. Την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ το 2016, μια χαρά, χήμα ήμουνα μέσα. Εσύ φιλαράκο ποιος είσαι, ταμπελίτσα δεν έχεις. Έχεις υπογράψει βέβαια το όνομά σου. Τώρα παιδιά έχει ήλιο, δεν μπορώ να δω. Jones κάτι. Bonjour. Είμαστε και ευγενικοί στις ωραίες παρουσίες προφανώς. Κάρλος Σαντάνα. Κοιτάξτε και το ξενοδοχείο από πίσω, πόσο όμορφο. Κι άλλοι πατάνε εδώ μέσα, εντάξει. Μην ξέρετε να μην πατήσουμε, κατάλαβα. Montreux Palace. Λοιπόν, πάμε κάτω. Like...
Λοιπόν, και εδώ έχουμε το άγαλμα του Φρέντι. Το μετακινήσανε, το είχαν πιο στη λίμνη. Και τώρα το φέρανε εδώ. Τα είχαν τους λόγους τους. Ένα από τα σήματα κατευθείαν της πόλης. Η άλλη το ζει. Δεν σπαθώ ο καθένας. Ελπίζω μόνο μην κουνάω πολύ αυτή τη φορά. Μπανιέντ αντερντίτ, απαγορεύεται για κάποιο λόγο. Μέρα ωραία έχει. Βασικά ίσως φοβούνται ότι είναι με πέτρα. Μπορεί να γλιστρήσεις. Το παλάτι της Εδέν. Ο κήπος της Εδέν. Ήδη, παιδιά, έχει αρχίσει να κάνει αφόρητη ζώστη, γι' αυτό ήρθαμε νωρίς. Για να μην μας πιάσει, γιατί λέει στο αποκορύφωμα θα φτάσει 29 βαθμούς. 29 βαθμούς είναι θάνατος. Ελπίζω μόνο μην κουνάω πολύ. Les amoureux, οι αγαπημένοι. Εδώ το καζίνο. Εδώ γίνονται πολλά event και νομίζω είναι και το μουσείο των Queen εδώ μέσα. Αν δεν κάνω λάθος. Έχει ρεστοράν, έχει χαμός γίνεται. Τον πύργο δεν βλέπω. Α, το βλέπω. Hello. Είμαι εκεί απέναντι. Έχουμε περπάτημα ακόμα. Θα πάρουμε και ένα παγωτό μετά να δοκιμάσουμε.
Ωραία. Εδώ το ποδήλατο που λέμε εμείς. Η ώρα είναι 36 ευρώ. Φράγκα δηλαδή, συγγνώμη. Χαβαλέ θα είχε, αλλά... Λοιπόν, το κάστρο πρέπει να είναι εκεί στο βάθος. Έχουμε φτάσει στην άκρη της πόλης. Έχει και τις όμορφες πάπιες εδώ. Δροσίζονται. Εδώ τον καμικάζι. Σαν ξενοδοχεία εδώ, εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, φτάνουμε. Από ό,τι βλέπω είναι εκεί. Αμπέλια εδώ. Η ζέστη προχωράει, παιδιά. Και φανταστείτε, είναι μια καταπράσινη πόλη. Φανταστείτε να μην ήταν έτσι πως είναι. Λοιπόν, μπήκαμε στον πύργο, δεν είδα πουθενά μην τραβάτε φωτογραφίες. Είσοδος. Σίγουρα θα αγοράσουμε κάτι από εδώ. Κάνα κρασί, καμιά περικεφαλαία. Λοιπόν... Απλά κάνουν και εργασίες τώρα. Το καλό είναι ότι στις καλωσιές έχουν βάλει διάφορα μεσαιωνικά. Διάφορα event που οργανώνεται εδώ.
μια μακέτα. Après, il a bien mangé. Ah, ouais, il a assis sur les pierres. Non, non, pas de soucis. Allez, on avance, faites attention. Εδώ φτιάχναν το κρασάι τους, τα βαρέλια τους βασικά τα συντηρούσανε. Είναι από το 13ο αιώνα, βλέπετε εδώ. Μπορεί να πάρουμε ένα κρασί μετά. Το ψυγείο του κάστρου. Toujours assez frais en été, jamais trop froid en hiver. C'est là qu'on mettait la nourriture. Donc c'est pour ça qu'on a une grande salle. C'était, il fallait garder toute la nourriture parce qu'il n'y avait pas de vrai frigo. Oui. Et ça, c'est comment? Alors ça ressemble à la prison sur l'architecture. Ça a la même forme avec tous les étages qui sont les uns sur les autres. Oui. Ah ben oui, parce qu'en plus, les gens qui passaient ne donnaient pas d'argent. Είναι όντως κρύο εδώ μέσα. Πριζόν. Φυλακή. Εδώ είναι ο φυλακισμένος του Λόρδου Βίρουνα. Οκ. Είναι ο βράχος, παιδιά, γιατί είναι χτισμένο πάνω στο βράχο. Εδώ λογικά με θέλεις αφουντάρεις. Τι είναι, 28 φτιάχναν την πόρτα αυτή είναι. Φανταστείτε, παιδιά, να ήσασταν εδώ πέρα τώρα. Χειμώνα καλοκαίρι, μέσα στο κρύο, στην υγρασία, συνθήκες υγιεινής προφανώς μηδέν. Δεν είναι για χέρι αυτό. Αυτό είναι για κεφάλι. Ο Χριστός. Σκέψου τώρα να είσαι ενδεμένος στο κεφάλι εδώ πέρα και απλά δεν μπορείς να κάτσεις. Δεν γίνεται να κάτσεις, κάθε όρθιος. Βασανιστήριο, έτσι. Έχει και ζωγραφιές στον τοίχο. Γραφίτι, που θα σκοτωθώ. Έγραφα άλλο, ξέρω εγώ, να είσαι φυλακισμένος εδώ, έγραφες έντρι και γαμιές, ας πούμε. Εδώ είναι η... το όνομα αυτού νου, νομίζω που εμπνεύστηκε ο Λόρδος Βίρωνας στο το μυθιστόρημά του. Δεν θυμάμαι το όνομα. Βίρο, bye. 1816. Στη μνήμη του το 1924 αυτή η πλάτη εδώ του Λόρδου Βίρωνα, γνωστό σε εμάς. Byron. Μπορούσε να ήταν true story. Είμαι και λίγο άσχετος.
Διορθώστε με στα σχόλια. Λοιπόν, αυτά τα κάτεργά τους, εδώ ήταν οι φυλακισμένοι, τίποτα παιδιά, τίποτα, πέτρα, κρύο, σίγουρα θα έχει και Ρεβραίους τότε, προφανώς. Πάμε προς τα έξω. No problem. Λοιπόν, το νούμερο 10. Κρύπτη λέει. Ανακαλύπτει και το 1897. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα γράψω στην περιγραφή τι ήταν αυτό λογικά. Πάντως ήταν καβατζωμένο αυτό το relic. Λογικά είναι σαν αυτά που είχε στο Age of Empire. Που σου δίνει ένα χρυσό δευτερόλεπτο. Οπότε ρίξαν τον τοίχο και το βρήκαν. Οπ. Εξομολογήστε. Καλή φάση. Λοιπόν, το 11, Ancien. Εδώ είναι κλειστό. Σκαλοπατάκια τώρα αυτά, έτσι. Ίσως αποχωράω εγώ. Ένας άνθρωπος με παραπάνω κιλά δεν μπαίνει. Ωραία, φίλε. Οπ, οπ. Οπα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ ξεκινήσαμε από το 9, ρε φίλε. Πώς είναι δυνατόν, πώς γίνει αυτό. 12. Κουγ. Πόσο ωραίο θα ήταν. Ωραίο. Ότι εδώ πέρα κάποτε υπήρχε ζωή, εννοώ ότι υπήρχε η φρουρά. Οι προμήθειες, οι αποθήκες, ο κόσμος, οι γυναίκες τους. Λοιπόν, 12.
εκκλησία τους. Οι Πορτογάλοι που κάνουν τα έργα στις καλοσχές. Α, 13. Salle de manger du Châtelain. Λοιπόν, εδώ τρώγανε. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Κοιταδό ρε φίλε. Σκέψου τώρα ότι όλη αυτή η πόλη εδώ εισαγωγικών ερχόντουσαν εδώ πέρα, εδώ στείλαν τους γουρουνοπούλες. Λογικά εδώ θα καθόταν ο πιο νόμπλ, ο πιο επίσημος, εδώ έτσι. Le banquet médiéval. Une fête de toutes les ans. Μία γιορτή για όλες τις αισθήσεις, ας πούμε, για όλα τα αισθήματα, κάπως έτσι. Banquet. Banquet λένε την τραπεζαρία, bank. Μην αγγίζετε, έχει αλάρμ. Οκ. Ξύλινο πάνω, μυρίζει ωραία. Είναι και πιο ζεστός ο χώρος, καμία σχέση με, με τους από κάτω. Η τέχνη να πίνεις το κρασί στο Μεσαίωνα. Έχει διάφορα εδώ πέρα. Σκεύη. Καλά, αυτά τώρα τα σκεύη τα είχαν... Δεν έπινες εσύ και εγώ. Εμείς κατά πάσα πιθανότητα εδώ πέρα θα ήμασταν απ' έξω. Ούτε με αυτά τρώγαμε εμείς. Εμείς τρώγαμε με τα χέρια. Κατά πάσα πιθανότητα. Εδώ τρώγανε οι πιο ευγενείς. Λέω τώρα εγώ έτσι, άμα υπήρχε κάποιος ευγενής. Πύργος είναι. Μυρίζει, παιδιά, δεν ξέρω τι γιορτές κάνουν εδώ πέρα, αλλά μυρίζει χωριό. Η μυρωδιά που έχει το σπίτι της προγιαγιάς που μπαίνεις μέσα από εκεί τη σόμπα, αλλά σβησμένη, αλλά μυρίζει ακόμα το ξύλο. Τα ταβάνια, γιατί είναι όλα ξύλινα. Για να δούμε. 14. Λοιπόν, 14-15. 14. Όλα νόβα. Ρεστορέ του 20. Οκ. Α. Και αυτή η ρεστορέ ήτανε. Α, την έχουν φτιάξει. Αυτό μου αρέσει, παιδιά, που έχει σε κάθε παράθυρο έχει πουκάθεση. Σκέψου τώρα να είσαι με φουλ εξάρτηση εδώ. Α, μάλιστα. Καταπληκτικά εκθέματα, μην αργίζετε, έχει αλάρμ. Πολύ καλή δουλειά. 1747. Όλα σκαλισμένα, έτσι. Καλά, οι πιο παλιά από εμάς πετύχαμε και στο χωριό κάτι τέτοια, αλλά... Πιο τέτοια φάση, όχι... Το κυβότιο κάποτε ήταν επένδυση. Ήταν πώς ήταν τα μαχαιροπύρουνα και αυτά, ήταν η πρίκα. Μπαούλο, μπορείς να μεταφέρεις πράγματα. Είχε κλειδαριά.
Δεν είναι όπως τώρα, ας πούμε, η IKEA. Ήταν είδος πολυτελείας των εισαγωγικών. Γιατί για να φτιαχτεί ένα μπαούλο ήθελες καταρχάς σιδερά. Καταπληκτικό. Πάμε στην Antichambre. Τώρα στο 14. Στο 15. Chambre είναι η αίθουσα, το δωμάτιο, το πνοδωμάτιο. Antichambre δίνει πρόσβαση στη... Δίνει πρόσβαση στη Chambre Accoucher. Accoucher είναι πλαγιάζω. Α, οπότε είναι πλαγιάζεις και μετά είναι Accoucher. Κοίτα εδώ ρε φίλε, ο ευγενής. Έμπαινες εδώ. Κοίτα εδώ τώρα. Εδώ ετοιμαζόσουν, στολιζόσουν, οτιδήποτε. Και μετά πήγαινε σε πνοδωμάτιο. Antichambre, αντικάμαρας. Και αυτή είναι η κάμαρα. Exactement. Parce qu'après le Moyen-Âge, les gens dormaient assis. Il y a eu une mode où les docteurs ont dit c'est bien mieux, c'est bien plus simple de dormir assis. Donc les gens étaient assis dans leur lit. Pour la digestion, c'était mieux, disaient les docteurs. Et donc ils ont commencé à faire des lits plus petits. C'est pour ça que ce lit, il est tout petit, c'est parce qu'en fait, on ne dormait jamais couché dedans. Mais en fait, les gens n'étaient pas beaucoup plus petits au Moyen-Âge. Et même après, ce n'était pas vraiment plus petit que aujourd'hui. Έχει τα παιδιά εδώ πέρα. Και είμαι ενοχλητικός λίγο με την κάμερα. Λοιπόν, 18. Εδώ μέσα τι είναι. 17. Το 16 περάσαμε. Όχι. 17 εδώ είμαστε. Σαλ Πιέρ. Πιέρ της Πέτρας. Να σκεφτείτε ότι είμαστε κάπου... Εδώ. Και άλλο ένα τεράστιο τζάκι. Οπότε αυτή είναι η κάμαρα, όλο αυτό που είδατε, η κάμαρα του ευγενή. Δηλαδή ήταν το πρώτο δωμάτιο, το δωμάτιο και η κουζίνα του. Πιέρ ο δεύτερος, του Σαββουά. Ένας μεγάλος άντρας του κράτους. Λοιπόν, 18. Οπλοβαστός. Αρμουάρ του στρατού. Α, εδώ κάνουν κατασκευές. Δεν έχει τίποτα. Έχει διάφορους θηρεούς από ό,τι βλέπω. Σίγουρα είναι το 20 εδώ, ρε παιδιά. Εδώ μπάνιο βλέπω. Και εδώ ζεσταίναν το νερό. Απαιτεί σαλόν. Πλαγιάσματο σε πιες δε βαν σερβία μου αγιά νέες δε τρε. Εδώ είναι παιχνίδια, μάλλον ψυχαγωγίας είναι. Λοιπόν, σου λέει ότι τον 14ο αιώνα σαν κατοικία για τις κυρίες του σπιτιού, του Σαββουά.
Γιατί εντάξει, έχουν περάσει χίλια και πόσα χρόνια, ας πούμε, οπότε έχει χρησιμοποιηθεί το κάθε δωμάτιο και για διαφορετικούς σκοπούς, έτσι. Ancient Pelium. Το 23. Pelium. Pelium. Α, παρατηρητήριο. Για να βλέπεις τη λίμνη λογικά. Α, όχι μόνο τη λίμνη. Καταπληκτικό. Ναι, γιατί από εκεί ερχόντουσαν, οπότε εσύ ο σκοπός ήταν να κλείσεις το δρόμο. Δεν υπήρχε γέφυρα προφανώς. Οπότε ανέβαινες εδώ πέρα. Και είχες πανοραμική του δρόμου και ένα σημείο της θάλασσας, της λίμνης. Ωραίο. Λοιπόν, Σαπέλ, La Chapelle Saint-Georges. Είναι το... Λοιπόν, το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εδώ. Αγίου Γεωργίου, Terrasse Le Dragon. Οκ. Α, που είναι ο δράκος από κάτω. Ωραίο το παρεκκλησάκι. Το 24. Λοιπόν... Να και τραπεζαρία που μυρίζει χωριό. Είναι η salle de fête, το χρησιμοποιούσαν και σαν salle, είναι η σάλα, μωρέ, το αίθουσα, αίθουσα γιορτών. Οπότε το ψάξω, παιδιά, μα ξανακάνουμε καμιά εκδήλωση εδώ πέρα. Θα έρθω μόνο και μόνο για να φάω. Είκοσι εφτά, είκοσι οκτώ. Είναι εδώ. Α, 27. Αυτό το 27. Εδώ πλαγιάζανε, μετά το φαγητό, λογικά. Σαμπ Κακουσέ. Τον 13ο αιώνα. Αλλάζουνε, ξέρετε, είναι... Σου λέει το 13ο αιώνα το κάναν έτσι, το 18ο το κάναν αλλιώς. Βλέπεις και τις κατακόμβες κάτω, δεν φαίνεται στο βίντεο. Α, 29. Τι εδώ κάνα να φανταστώ την ανάγκη τους. Κάνα την ανάγκη τους και έπεφτε κάτω και έπεφτανε στη λίμνη. Και εδώ αγνάντευες, άμα ήσουν όρθιος. Ερχόσουν ότι η τραπεζαρία, ας πούμε, και τα μολούσες. Λοιπόν, Domus Clericorum.
το σπίτι των κληρικών. Γι' αυτό έχει τα βιβλία, ας πούμε. Γιατί εντάξει, καλώς ή κακώς στο Μεσαίωνα, οι μόνοι που είχαν πρόσβαση σε βιβλία και αυτά ήταν οι κληρικοί, άντε και ευγενείς. Ωραίο το σπίτι των κληρικών, το σπίτι, η αίθουσα. Domus Clericorum. Γιατί ήταν εύκολο να το πάρεις έτσι και εδώ να ερχόσουν. Έχει και εσωτερική περιφράξη όπως όλοι οι πύργοι. Αυτές τώρα φανταστείτε ξεκινήσανε με τόξα και βέλη και καταλήξανε μέχρι μουσκέτα, ας πούμε. Να, κοιτάξτε πως ήτανε. Μιλάμε τώρα, ήσουν τέτοιος τυπάς. Άντε κουνήσου. Καταρχάς, άντε ανέβα τα σκαλοπατάκια που ανεβήκαμε πριν. Με αυτή την αηδία εδώ πέρα, το σπίαρ. Ούτε καν. Δεν χωρούσες, ρε. Μ' αρέσουν τα αρχαία γραφίτι τώρα, έτσι. Γράφανε, ας πούμε, στα λατινικά οτιδήποτε ή στα γαλλικά. 1800 φεύγαδο. Καλά, τι μπορεί να είναι εδώ πέρα. Λότζια Parliament. Το βγάζανε από τις τρύπες εκεί πέρα και ρίχνανε. Λοιπόν, τώρα είμαστε στον πύργο Defense, άμυνας. Clock that from... Ρολόι από το 1543. Τι λες, ρε φίλε. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Ρίχναν από πάνω αβέρτα, έτσι. Διαμερίσματα της εισόδου, 38. Αυτό είναι ρολόι. 1897. Σκοτάδι γύρω μου. Έβγαινες με το μουσκέτο, έριχνες ή με το τόξο, με τη βαλίστρα. Πολεμίστρες είναι εδώ.
Και δεν έχετε προσέξει ότι... Μα πήγαινε σκαρφαλός, ο άλλος έριχνες. Έριχνες και από εδώ. Κοιτάξτε γέφυρα. Οι γαλέρες. Σας φαίνεται λίγο παράξενο, αλλά μέχρι και πειρατές έχουνε. Είχανε. Και λες ρε φίλε, τι πειρατές, λίμνη είναι. Αλλά ναι. Τέτοια λίμνη, ειδικά για τα... Για τις εποχές του 1000 και του 1500 ήταν σαν να τα θάλασσα. Τι έχει κάτω, σορτή έξοδος, δεν μας ενδιαφέρει. Θα βγούμε αφού μπούμε εκεί μέσα. Λοιπόν, εδώ βάζαν την πραγμάτια τους. Χρυσό κουλουπού κουλουπού. 42 με 46 Don John, γιατί ξέρω τι είναι το Don John. Να είμαστε. Βαλίστρα. Και είχε τροχαλέα για να τη λυγίζει. Γιατί αυτό το ξύλο τώρα δεν λυγίζεται προφανώς. Κοίτα σπαθί, ρε φίλε. Λιωμένο. Great short to hunt it. Γι' αυτό είναι πιο ψηλό με ένα, έτσι. Τι ύψος έχει. Δεν θα έχει. Εδώ έχουμε Pikeman, πώς τις λένε. Spear. Spear είναι. Το δόρυ. Ζημιάρ εδώ. Morning Star. Έτσι το λένε. Morgenstern. Μουσκέτο. Τα όπλα της φωτιάς. Arm de fer. Καλά ρε φίλε, αυτό συγγνώμη τώρα, το κουβαλούσε άνθρωπος αυτό. Πρέπει να είναι μισό κιλό ξύλο. Τι μισό κιλό, ένα 5 κιλά ξύλο αυτό. Εδώ πιο νορμάλ. Καραμπίν. The Massui System. Είναι το κλασικό, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε πάνω να δούμε. Τι να έχει πάνω. Μια αναπαράσταση είναι. Εδώ μάλλον... Κάνουν και τη φρουρά τους εδώ πέρα, ξέρεις. Πολ weapon είναι αυτά, πολ.
Από το 15ο μέχρι το 17ο αιώνα είναι τα περισσότερα εδώ πέρα. Α, είναι αλληλετρού αυτά. Και μερικά το 19ου κόπης λέει. Πάω πάει κι άλλο πάνω. Α, το ντονζόν που είπα είναι το keep. Keep είναι ο πύργος, δεν είναι. Είχε και στο Seven Empire ένα keep. Σαν παρατηρητήριο δηλαδή. Όχι πολεμικός. Ναι, και εδώ είμαι θα. Ναι, παρατηρητήριο είναι εδώ πέρα. Δεν μπορώ να πολεμήσω από εδώ. Με τη βαλίστρα, με το τόξο. Καλά, με το τόξο, λες, ναι. Και βλέπετε απέναντι είναι το Fortress. Πιο σύγχρονο όχυρο. Με στο βουνό σκαμμένο. Νομίζω αυτό πρέπει να ήταν 46. Οπότε κατηφορίζουμε και πάμε προς τα έξω. Λοιπόν, αυτό ήταν το κάστρο της Ιγιών. Γκουγκλάρετε το, έχει και ελληνική σελίδα στο wiki. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Εντάξει, δυστυχώς έχουν τα έργα τώρα συντήρησης, οπότε είναι κρυμμένο μεγάλο κομμάτι του κάστρου από τις καλωσιές. Παρόλα αυτά, ήταν μια όμορφη εμπειρία. Λοιπόν, πάμε έξω. Λοιπόν, τελειώσαμε από μέσα από τον κάστρο. Τη βλέπω αυτή να φεύγει μέσα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Η μόνη είσοδο εδώ, οπότε ξέρεις με το που έκλεινε, αυτό τελείωσε. Δεν μπορείς να περάσεις. Μετά πρέπει να κάνεις τον ήρωα. Κοιτάξτε πως είναι ο χείρος μέσα στο βουνό, έτσι. Σκεφτείτε τώρα μια εποχή. Πρέπει να περάσει από εδώ. Το άλλο χείρο ήταν εδώ κάτω. Δεν περνούσες. Γιατί σε στοχεύαν τα πυροβόλα από εκεί που ήσουν απέναντι και θα αρχίσουν και σου ρίχνανε. Μέσα στο βουνό, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ελπίζω να δέχονται επισκέψεις. Λοιπόν, δυστυχώς, κοιτάξτε τώρα δραστηριότητες που έχει εδώ μέσα, έτσι. Είναι τεράστιο. Από ό,τι βλέπω είναι ανοιχτό Wednesday to Sunday με κρεντί on demand. Οπότε σήμερα δεν είναι. Σήμερα είναι Τρίτη. Αυτό τώρα. Πες να είναι λίγο πανάκριβο, έτσι. Μια μισή ώρα tour είναι, αλλά πρέπει να έχει κάνα 50. Τέλος πάντων, θα το κοιτάξω στο ίντερνετ, μήπως και κλείσω εισιτήριο και θα έρθω την επόμενη φορά. Κοιτάξτε και την άλλη πλευρά.
4 πυροβόλα, μικρά, μεγάλα. Οπότε ερχόσουν και από αυτή την πλευρά. Από απέναντι ακριβώς σε στοχεύανε και σε πετσοκόβανε. Σε γάζωναν. Πού να προλάβεις. Και πόσα ακόμα κι άλλο εκεί, που είναι κρυμμένα μες στο βουνό. Έχουν και mailbox ρε παιδιά, έχουν και mailbox. Ναι, από ό,τι ξέρω πολλά είναι ιδιωτικά. Πολλά ανήκουν ακόμα στο στρατό. Υπάρχουν σε χωριά, χωριουδάκια που τα βλέπεις και λες το χωριό της Χάιντι και ανοίγεις τους στάβλους και έχουν μέσα πυροβόλα όπλα. Είναι ψεύτικοι στάβλοι δηλαδή και υπάρχουν ακόμα και από κάτω είναι όλο σκαμμένο. Η Ελβετία γενικώς πολλοί πιστεύουν ότι είναι ουδέτερη λόγω ότι είχε το χρυσό, λόγω ότι ό,τι. Ο αληθινός λόγος που έμεινε ουδέτερη είναι ότι πάλεψε γι' αυτό. Είναι όλοι οι πολίτες οπλίτες, όλοι, οι άντρες τουλάχιστον. Τα βουνά είναι όλα σκαμμένα, οπότε μια κίνηση, μια προσπάθεια να πάρεις αυτό το κράτος θα ήταν σαν, πώς θα το πω τώρα, πάρα πολύ δύσκολο, διότι το μισό κράτος είναι βουνά, είναι οι Άλπεις, οι οποίες είναι όλες σκαμμένες με οχυρά, οπότε άντε πάρτε τραβά πάρτο, ας πούμε. Οπότε ναι, εγώ δεν, πριν έρθω εδώ νόμιζα ότι δεν έχουν καν στρατό, ότι δεν ασχολούνται. Αλλά έχουν υποχρεωτική στράτευση ακόμα και αφού τελειώσουν και το στρατιωτικό τους παίρνουν και το τουφέκιο στο σπίτι. Νομίζω δεν παίρνουν μόνο τους γεμιστήρες, αλλά σε περίοδο επιστράτευσης το μόνο που έχει να κάνει να σου κάνει το κράτος είναι να σου πει που θα πας και να σου δώσει τα πυρομαχικά σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε, γυρίζουμε στο Μοντχέ. Εν τω μεταξύ, αν παρατηρήσετε, εκείνο το οχυρό, τα μπάνκερ που δεν φαίνουν τα πυροβόλα, εδώ ήταν ο δρόμος και εδώ έχει οχυρώσεις. Ακόμα χειρώσεις, τσιμεντένιες. Σαν να σου λέει, φίλε, θα σε κεντράρουμε, μη γυρίζουμε και πολύ. Όχι, θα τη φας, θα τη φας. Είναι αντιαρματικές οχυρώσεις αυτές, έτσι, δεν περνάει το άρμα. Βρίσκει το σκάφος από κάτω και ύπταται. Λοιπόν, με εκείνα και με τα άλλα, τελείωσε και το σημερινό βίντεο. Ας κλείσουμε με μια πανοραμική της λίμνης των Άλπαιων και των Αμπελιών. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια αρεσκία. Αν θέλετε δείτε κι άλλα, κάντε και μια εγγραφή. Θα αφήσω και διάφορα links στην περιγραφή από πράγματα που είδαμε, γιατί προφανώς δεν τα ξέρω όλα. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά σε όλους!